Πρώτες εντυπώσεις από το πέτα ήταν αναπάντεχα θετικές. Η μοτοσυκλέτα από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε τη μίζα και ανεβήκαμε πάνω, από τον ήχο και μόνο, μας προδιέθεσε για δυνατό κινητήρα που όντως στα ψηλά είχε φοβερά αξιοποιήσιμη δύναμη. Και ποιοτικά ήταν πάρα πολύ καλό, πολύ στριφτερό, περισσότερο από όσο το περιμέναμε και σε φλάτ στροφές. Αλλά ιδίως σε μπέρμ και λούκια είχε υποδηματική συμπεριφορά. Ο κινητήρας είναι το δυνατό σημείο του 4,5. Μετά από μακροχρόνια συνεργασία με την KTM, ο κινητήρας σε παραπέμπει σε καρμπιρατερά το κατεμάκι που λέμε. Παρ' όλα αυτά η δύναμή του σε κάποια σημεία είναι σαν του 520. Έχει φοβερή έτσι, φιλική αίσθηση σε χαμηλόρροπα κομμάτια, μονοπάτια κτλ. Μπορεί να σκαρφαλώσει παντού και ανοίγοντας λίγο περισσότερο τον γκάζι, βοηθώντας το μεσυμπλέκτη ή δίνοντας περισσότερη φόρα, η μοτοσυκλέτα κυριολεκτικά απογειώνεται. Μπορεί να κάνει ό,τι και ένα motocross μηχανάκι, αλλάζοντας απλά και μόνο μια εξάτμιση. Είναι φοβερή μοτοσυκλέτα. Το πλαίσιο του Μπέτα ήταν πραγματικά φανταστικό. Σχηματικά φέρνει στο νου ένα KTM Enduro βέβαια, παρόλα αυτά είναι χαμηλότερο. Όταν ανεβαίνεις πάνω στη μοτοσυκλέτα κουμπάνε και τα δύο πόδια κάτω και αυτό είναι πολύ έτσι, εξυπηρετικό σε δύσκολα μονοπάτια όπου έχει απότομες αναβάσεις και χρειάζεται υποβοήθηση από το σώμα. Παρόλα αυτά είναι πολύ στιβαρό, αλλά παράλληλα σε αλλαγές κατεύθυνσης έχει πάρα πολύ θετική αίσθηση. Ποιοτικό είναι γενικότερα το μηχανάκι. Βέβαια οι αναρτήσεις, οι Μαρτζόρκοι έχουν και πολύ ωραία όψη. Βέβαια είναι λίγο μαλακό το πυρούνι για τα δικά μου γούστα, αυτό όμως διορθώθηκε με επέμβαση ρυθμίσης και μόνο, χωρίς πολλές μετατροπές. Και το δυνατό του σίγουρα σημείο είναι οι flat στροφές. Παρ' όλα αυτά με τη ρύθμιση και να το κάνεις λίγο πιο σκληρό, μπορούσε να ανταποκριθεί και σε λούκια βαθιά και σε μπέρν πιο γρήγορα. Και από εκεί και έπειτα και πίσω ανάρτηση με ρύθμιση μόνο έρχεται στα μέτρα ενός μέσου αναβάτη με βάρος γύρω στα 75 κιλά ας πούμε. Και γενικότερα απέπαινε μια ποιοτική αίσθηση σε απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, η μοτοσυκλέτα συγχωρούσε, δεν σε προδίδει να σε πετάξει, να σου κάνει απότομες έτσι, κινήσεις που χρήζουν δύναμη και φινιδιαστικών τέλος πάντων άλλων πραγμάτων, μπορεί να συναντήσει συνοδήγηση μια μοτοσυκλέτα σε ντούρο. Πέρα από ποιοτικό δηλαδή είναι πολύ μανιτζέβελο, πολύ εύχριστο και αυτό που μας άφησε στο μυαλό ήταν πάρα πολύ θετική εντύπωση ότι είναι μια μοτοσυκλέτα race ready, μπορεί να την πάρεις κατευθείαν και να αγωνιστείς και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro. Με λίγες μετατροπές μπορεί εύκολα να γίνει και πολύ έτσι δυνατή σε μια πίστα motocross και αναπάντεχα και πάλι λέμε, ίσως είναι η καλύτερη πρόταση για Enduro μοτοσυκλέτα.